Η ιστορία δικαίωσε το σχέδιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η Ευρώπη αποδείχθηκε πιο ισχυρή από ό,τι ήλπισαν ορισμένοι προφήτες της καταστροφής, ανέφερε από το βήμα του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης ο επικεφαλής εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Χινάς. Η Ευρώπη άντεξε. Κλονίστηκε, αλλά δεν γκρεμίστηκε. Απέδειξε ότι είναι πολύ πιο ανθεκτική, πολύ πιο ισχυρή από ό,τι περίμεναν ή ενδεχομένως ήλπιζαν μερικές κασάνδρες ή προφήτες της καταστροφής. Ο επικεφαλής εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σημείωσε ότι η κρίση του ευρώ απέδειξε ότι τα θεμέλια του ευρωπαϊκού οικοδομήματος δεν ήταν σωστά μελετημένα. Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα από τα 5 εργοτάξια στα οποία θα κριθεί το μέλλον της Ευρώπης είναι η αναμόρφωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Τότε πιστέψαμε όλοι ότι η σύγκληση ήρθε αυτόματα. Ότι όλοι, επειδή έπεσε ο πληθωρισμός, γίναμε όλοι ξαφνικά, αποκτήσαμε την ίδια αγοραστική δύναμη. Ότι μπορούσαμε να δανειστούμε χωρίς κανένα πρόβλημα. Χρειάστηκε λοιπόν, και αυτό κάναμε τα τελευταία 8-9 χρόνια, η Ευρώπη ξαφνικά να μπει στο ρόλο του πυροσβέστη. Να σβήσει τις φωτιές, να παρέμβει στα 4 κράτη-μέλη, την Ιρλανδία, την Κύπρο, την Πορτογαλία και την Ελλάδα πυροσβεστικά, να σώσει ό,τι σώζεται, να μπορέσει να σώσει τις ισπανικές τράπεζες. Τελείωσε όμως τώρα αυτή η διαδικασία με την έξοδο της Ελλάδας τον Αύγουστο από τα μνημόνια που είναι η τελευταία από αυτές τις χώρες. Τώρα η Ευρώπη πρέπει τα επόμενα χρόνια να αφήσει το ρόλο του πυροσβέστη στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση και να λάβει το ρόλο του αρχιτέκτονα. Σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, ο κ. Χινάς υπογράμμισε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορά της, ενισχύοντας τη Frontex, αλλά παράλληλα να παραμείνει προορισμός ασύλου. Πρέπει να, όχι απλώς να ιδρύσουμε όπως το κάναμε την Ευρωπαϊκή Εκτοφυλακή και Συνοριοφυλακή, αλλά να τις δώσουμε 10.000 συνοριοφύλακες και λιμενικούς, οι οποίοι θα είναι μόνιμα στα σύνορα τα εξωτερικά της Ευρώπης, για να προστατεύουν απέναντι στις μεταναστευτικές ροές. Καμία αυτοκρατορία, κανένα κράτος δεν έζησε σε βάθος χρόνου αν δεν προστατέψει τα εξωτερικά του σύνορα. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε αργά ή γρήγορα και εμείς στην Ευρώπη. Την ίδια στιγμή όμως η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει ένας προορισμός ασύλου. Ο κ. Χινάς πραγματοποίησε ομιλία σε εκδήλωση του Συλλόγου Αποφύτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, σημειώνοντας ότι αυτή θα έπρεπε να γίνει στους χώρους του Πανεπιστημίου. Αυτή η εκδήλωση έπρεπε να γίνει στο Αριστοτέλειο. Αυτό είναι το σπίτι μας. Αυτή είναι η φυσική μας. Και αν κάποιοι θέλουν να μας κρατήσουν εμάς έξω από το Αριστοτέλειο για να κάνουν το Αριστοτέλειο στέκη τους για άλλες δραστηριότητες, εμείς δεν πρέπει να το καταπιούμε σιωπηλά, δεν πρέπει να το παραδεχθούμε, πρέπει να τους απαντήσουμε.